μια διεθνή πρωτιά. Η Κρήτη με βασικό πυλώνα, τη διαχρονική και συνεπή προσπάθεια, η οποία εξελίσσεται στο Ηράκλειο, παραμένει πρωτοπόρα σε πανελλαδικό επίπεδο στην προσφορά αίματος εθελοντικά. Την ίδια στιγμή, πάνω από 15.000 εθελοντές ζωής από το νησί είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, στοιχεία που αναδείχτηκαν στο 9ο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων. Για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της Κρήτης και όλους τους συντελεστές όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί τουλάχιστον η περιοχή του Ηρακλείου, το αίμα που συλλέγει, ξεπερνάει το 70% εθελοντικής προέλευσης και ακολουθούν και ο νομός των Χανίων που φέρνει σε μια γενική ισοστάθμιση η Κρήτη στο σύνολο να ξεπερνάει το σύνολο της χώρας. Τιμώντας την ανταπόκριση των κρητικών στην προσφορά ζωής και ελπίδας στις εργασίες του Συμποσίου που πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και του Συλλόγου Αιματοκρήτης, στο Ηράκλειο βρέθηκαν τόσο ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, όσο και ο επιστημονικός διευθυντής της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Μπορώ να πω ότι η Κρήτη είναι πρωτοπόρα. Έχει 15.000 εθελοντές δότες προέρχονται από την Κρήτη και χάρη στην προσπάθεια που έχουμε κάνει, πολλοί Έλληνες αλλά και αρκετοί ξένοι ασθενείς κερδίζουν τη ζωή τους χάρη στην αλτρουιστική προσπάθεια των Ελλήνων εθελοντών δοτών Μυελού των Οστών. Στόχος της εκδήλωσης, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος της Κρήτη TV Μέρη Καριωτάκη, ήταν αφενός η ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς, καθώς οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγάλες και τα μοναδικά δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κίνδυνο να εξαρτώνται από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και αφετέρου η διαμόρφωση της επόμενης μέρας για τη δωρεά αίματος και οργάνων. Το Όραμα Ελπίδας έχει εγγράψει 140.000 εθελοντές τα τελευταία 7 χρόνια, έχει προσφέρει 240 αιμοσχεύματα από τους δότες μας για να σωθούν ασθενείς και ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί για να μπορέσουμε να ωφελήσουμε ακόμη περισσότερους ασθενείς. Θα πρέπει να γίνει μια εθνική προσπάθεια, πρέπει όλοι οι φορείς να συστρατευθούν, η πολιτεία, οι εθελοντές, η τοπική αυτοδιοίκηση και σήμερα πραγματικά είναι μια τέτοια συστράτευση, μια τέτοια κοινή προσπάθεια για να αναλύσουμε τα προβλήματα, να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο γύρω από αυτά και πραγματικά να πάμε και να ανέβουμε λίγο ψηλότερα. Μετά τις κρίσιμες στιγμές που πέρασαν στο διάστημα της πανδημίας, η εθελοντική προσφορά αίματος επανήλθε σε ικανοποιητικά επίπεδα, ωστόσο και πάλι καλύπτεται μόλις το 65% των καθημερινών αναγκών.